βασικοί άξονες της οποίας είναι η ανάπτυξη και προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, όχι μόνο στο επίπεδο της αυτής παροχής πληροφόρησης, αλλά και στο επίπεδο της διαδραστικότητας. Επίσης, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για την αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος και τέλος, η ανάπτυξη μηχανισμών διασφάλισης αυτής της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τον Πολιτισμό με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των συστημάτων που παρέχουν πολιτιστικό περιεχόμενο και πολιτιστικές υπηρεσίες. Και φυσικά, στον διαρκή σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών στον χώρο του πολιτισμού. Πιστεύουμε βαθιά ότι ο πολιτισμός μας είναι από τα βασικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας στη σύγχρονη εποχή. Γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε πάση θυσία την πολιτιστική μας πληρονομιά και να την καταστήσουμε εύκολα προσβάσιμη τόσο στους νέους μας όσο και στο παγκόσμιο κοινό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να αξιοποιήσουμε, με άλλα λόγια, τα νέα μέσα που αναπτύσσονται στην καλλιτεχνική δημιουργία. Να εφουγκραστούμε τις νέες τάσεις που συνεχώς αναπτύσσονται. Οι καινοτομίες που γεννιόνται μέσα σε αυτό το νέο ευρυζωνικό περιβάλλον μας δίνουν πολλαπλές δυνατότητες. Και το Υπουργείο Πολιτισμού θα συνεχίσει να αναλαμβάνει κάθε σχετική πρωτοβουλία. Επίκεντρο των προσπαθειών μας είναι ο πολίτης. Ο πολίτης που χωρίς διακρίσεις θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει, να αξιοποιεί και να απολαμβάνει όπου και αν βρίσκεται τα αγαθά της διασυνδεσιμότητας, της σύγχρονης ευρυζωνικής αξιόπιστης και ασφαλούς προσιτής διασυνδεσιμότητας στην προσωπική, επαγγελματική και καθημερινή του δραστηριότητα. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε για το Διεθνές σας Συνέδριο. Ένα συνέδριο που αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη χώρα μας και έχει κατοχυρωθεί ως μια αιστεία καταγραφής και αποκωδικοποίησης της πλέον πρόσφατης γνώσης, της εμπειρίας, αλλά και των βέστητων πρακτικών για την διάδοση της ευρυζωνικότητας.